πρώτη μας καλεσμένη θα είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος. Εκ νέου, μιλάω για την κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη Γιακουμάκη, η οποία θα είναι περιφερειακή σύμβουλος υποψήφια με το συνδυασμό «Η Κρήτη μας συνεχίζουμε» και το Σταύρο Αρναουτάκη. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κυρία Χουδετσανάκη. Καλημέρα σας, κυρία Δουργεράκη, και καλημέρα και στους ακροατές σας. Εκ νέου υποψήφια, η οποία ως υποψηφιότητα συνδέεται ίσως και με το όνομα του συνδυασμού «Η Κρήτη μας συνεχίζουμε». Έτσι όπως το περιγράφεται είναι, κυρία Δουργεράκη, πραγματικά στην Κρήτη μας συνεχίζουμε. Γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά ότι τόσο καιρό και που έχουμε μιλήσει και μαζί πάρα πολλές φορές, συνεχίζουμε στην Κρήτη μας για την ανάπτυξη του τόπου με όραμα, με προσπάθεια, με δουλειά, όπως κι εσείς το έχετε αντιληφθεί τόσο καιρό μέσα από τις συνεντεύξεις σας. Κυρία Χουδετσανάκη, ποια είναι η προτεραιότητα αλήθεια για εσάς τον τελευταίο χρόνο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα? Μία ευρεία γκάμα από πραγματικά πάρα πολλές υποχρεώσεις, εξελίξεις, αγροτικά προϊόντα, ό,τι κυριαρχεί στον πρωτογενή τομέα. Η πενταετία η επόμενη θεωρείται ως πραγματικά πρόκληση, άσχετα με το ποιος εκλέγεται, γιατί εκλέγεται κλπ. Και εφόσον εκλεγείτε, για άλλη μια φορά, ποιες είναι οι προτεραιότητες που εσείς από τη δική σας την πλευρά βάζετε και ποια συνέχεια πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει, να δρομολογηθεί? Κυρία Δουλιαράκη, ένα πράγμα που θα πρέπει να δρομολογηθεί και δεν έχει πραγματικά πάρει οριστική απόφαση είναι το θέμα της επισήμασης που βάλαμε πάρα πολλές φορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε οι ευρωπαϊκές περιφέρειες πραγματικά να καταταγούν τα προϊόντα. Αυτή η απόφαση δεν έχει ληφθεί. Πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί πραγματικά εάν ληφθεί μια τέτοια απόφαση για τα προϊόντα της Κρήτης, δεν θα υπάρχει ράφη. Αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές. Καταφέραμε η Κρήτη, και δεν είναι υπερβολή, πραγματικά να αλλάξουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να την αναστείλουμε για τώρα. Άρα το πρώτο που βάζω είναι αυτό, γιατί είναι για το μέλλον των προϊόντων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα, ταυτότητα, εάν τα προϊόντα δεν έχουν ράφη. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα που βάζω ως προτεραιότητα είναι, ξεκινήσαμε το στρατηγικό σχεδιασμό ελαιολάδου. Ήδη έχει περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν το ξεκινήσαμε να το κάνουμε μόνο στα χαρτιά. Υλοποιούμε αυτή τη στιγμή βάζοντας το Περιφερειακό Συμβούλιο και όπως υπερψηφίστηκε την πρώτη δράση για τις εκπαιδεύσεις το ελαιόλαδο σε όλη την Κρήτη σε συνεργασία με το Αργό Δήμητρα και τα επιστημονικά μας ιδρύματα. Θα πρέπει και για τα υπόλοιπα προϊόντα στην Κρήτη θα πρέπει να υπάρξουν στρατηγικοί σχεδιασμοί. Για ό,τι προϊόν έχει η Κρήτη, ακόμα και για όποιο τομέα, όπως μελισσοκομείας, αλληλεία, για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός. Το τρίτο που θα σας πω είναι αξιοποίηση, αλλά αξιοποίηση, πραγματική αξιοποίηση των εργαλείων που δίνει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Κοιτάξτε, κυρία Δουλιαράκη, αυτά τα προγράμματα δεν θα περνάνε σε συνέχεια κάθε χρόνο για πολλά ακόμα χρόνια. Όλοι μαζί ας αντιληφθούμε, και η περιφέρεια μπαίνει μπροστά σε αυτό, να δούμε πώς αξιοποιούμε αυτά τα εργαλεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς όφελος των παραγωγών, προς όφελος του τόπου, προς όφελος της ανάπτυξης του τόπου. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται δύο παραπάνω επισημάνσεις. Ανάπτυξη του συνόλου των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρωτογενή τομέα. Δώστε μας δύο διευκρινήσεις παραπάνω, γιατί όταν εσείς που έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα κάνετε και αυτή την επισήμανση και το θεωρείτε κρίσιμο ως πρόκληση για την επόμενη πενταετία, για την περιφέρεια Κρήτης, για τον παραγωγό, για τα προϊόντα του, που ξέρετε δεν είναι μια έννοια απλή, ο παραγωγός και τα προϊόντα του, είναι η παραγωγή. Είναι το κόστος παραγωγής, είναι η ενίσχυσή του, είναι ο οικογενειακός προϋπολογισμός του για την παραμονή στο σπίτι του, στο χωράφι του.
Γιατί εδώ βάζουμε και ένα άλλο μεγάλο θέμα, και είναι δύο τα θέματα τα οποία βάζει η κυρία Κουδετσανάκη. Δεν ξέρω αν εσείς το έχετε διαπιστώσει, αλλά δεν κυκλοφορεί και πολύ κόσμος εκεί απ' έξω στα χωριά μας. Λες και έχει χαθεί. Εγώ, ας πούμε, τουλάχιστον πάω στα χωριά μου. Αυτή η δυναμική που μπορεί να είχε το καφενείο, το να κάτσω να πιω ένα καφέ με το χωριανό μου, το συγχωριανό μου, το φίλο μου κλπ. Αυτά έχουν αλλάξει. Κυρία Τουλγεράκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι ένα θέμα της επόμενης μέρας. Είναι ένα θέμα και της περιφέρειας και του Υπουργείου. Γιατί εγώ τώρα που κάνω ένα προεκλογικό αγώνα, όπως κάνουμε όλοι οι υποψήφιοι, και αυτό είναι και ο στόχος, να πηγαίνουμε να βλέπουμε τι γίνεται στα χωριά μας. Έχετε αντιληφθεί και έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι τα χωριά μας έχουν ύπαιθρος, έχει αδειάσει, δεν κυκλοφορεί ο κόσμος, δεν είναι κόσμος στα χωριά. Δηλαδή αυτό είναι ένα από τα σημεία που θα πρέπει να σκύψουμε όλοι απάνω. Λέμε πολλές φορές ότι, γιατί τώρα μου λέτε, μου βάλατε πολλά για το κόστος παραγωγής. Ναι, σας έβαλα δύο βασικά θέματα ούτως ή άλλως. Πώς μειώνεται το κόστος παραγωγής? Πού είναι ομάδας παραγωγών στην Κρήτη? Γιατί είναι τόσες λίγες ομάδες παραγωγών? Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει και έχει άπειρες ομάδες στην Ευρώπη και εμείς δεν μπορούμε εδώ να συνεργαστούμε, να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, να παράγουμε όλοι μαζί πιο ανταγωνιστικά προϊόντα? Μπορούμε να συνεργαστούμε, κυρία Δουλγεράκη. Αρχή να το πιστέψουμε. Οι στόχοι πετυχαίνονται μόνο όταν τους πιστεύουμε. Υπάρχουν όντως αυτά τα εργαλεία μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τον παραγωγό, την παραγωγή των προϊόντων, εργαλεία που δεν ξέρουμε ακόμα, που δεν ξέρει ακόμα ο παραγωγός, ο αγρότης, για τον οποιοδήποτε λόγο? Κυρία Ντουλγεράκη, όσες φορές πήγα στο δίκτυο ΑΡΕΠΟ, που δίκτυο ΑΡΕΠΟ, το λέω για άλλη μια φορά, είναι Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών, πάντα μιλάνε για ομάδες παραγωγών. Πάντα μιλάνε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης στο καινούριο για χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά προσέξτε, για προστασία του περιβάλλοντος, για οικολογικά σχήματα, για ομάδες παραγωγών. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε, εμείς αξιοποιούμε αυτό που μας δίνεται. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε στην Ευρώπη ότι εμείς αυτά δεν τα θέλουμε. Άρα προσαρμοζόμαστε σε αυτά που έχουμε και στα χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνει η Ευρώπη. Γιατί αν αξιοποιήσουμε αυτή τα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα πάμε και τον τόπο μας μπροστά. Δεν μπορούμε μόνοι μας με αυτή την ακρίβεια να πάμε ο καθένας και από μόνος του να πάει τον τόπο του μπροστά. Όλοι μαζί θα τον πάμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και αρκετό καιρό, από τότε που εκλέχτηκα ως περιφερειακής σύμβουλος και με τίμησαν οι άνθρωποι με την ψήφο τους, και είναι σημαντικό, νομίζω ότι δουλεύουμε σκληρά. Ξέρετε γιατί, κύριε Δουλγεράκη? Γιατί πρέπει να συνεχίσει ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί η Κρήτη χωρίς πρωτογενή τομέα, και νομίζω ότι το αντιληφθήκαμε όλοι στην πανδημία. Θυμάστε εδώ που δεν υπήρχε ψυχή. Πώς θα συνεχίσει δηλαδή η Κρήτη να ευημερεί? Από τον πρωτογενή τομέα και από τον τουρισμό, αλλά χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει όλο το υπόλοιπο. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει Κρήτη χωρίς πρωτογενή τομέα. Φαντάζομαι ότι όλοι το αντιλαμβάνονται, αλλά θα πρέπει να το αντιληφθούν πολύ περισσότερο οι ίδιοι παραγωγοί και οι ίδιοι οι συνδικαλιστές του αγροτικού τομέα, για να μπορέσουν να το προχωρήσουν και να το πάνε με παρακάτω. Πολλές φορές επίσης έχει ακουστεί από εσάς ότι, ξέρετε, όλο αυτό το οποίο εσείς συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα, σήμερα το λέτε, δεν υπάρχει Κρήτη χωρίς πρωτογενή τομέα, χωρίς συνεργασία, χωρίς ομάδες παραγωγών, χωρίς να είναι όλοι μαζί. Έχετε βάλει όμως και ένα άλλο λιθαράκι που λέει η κυρία Κουδετσανάκη, ότι εδώ όλο αυτό το πράγμα πρέπει να έχει ένα παράλληλο βηματισμό μαζί με την εκπαίδευση. Κυρία Δουλγεράκη, ξέρετε γιατί το έχουμε βάλει αυτό, και έχει παράλληλο, για να μην σας πω ότι πάνε χέρι-χέρι. Γιατί ο παραγωγός πρέπει να εκπαιδευτεί. Μέσα από την εκπαίδευση θα περάσει και η συνεργασία. Μέσα από την εκπαίδευση θα περάσουν οι εξελίξεις στον αγροτικό τομέα. Πάμε, λέει, για την ευφυή γεωργία. Ποιος αυτή τη στιγμή έχει αντιληφθεί τι σημαίνει ευφυή γεωργία? Μέσα λοιπόν από την εκπαίδευση, μέσα από αυτή τη συνδρομή και της περιφέρειας, της συνεργασίας με τον παραγωγό, με τους δήμους,
όλη η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συνεργαστεί για τον πρωτογενή τομέα. Ξέρετε κάτι, και έτσι γι' αυτό, κυρία Δουλγεράκη, τώρα τις εκπαιδεύσεις τις βάλαμε αναδήμο. Δεν ήταν τυχαία αυτή η στρατηγική. Είναι γιατί λέμε και στην πρώτη βαθμό αυτοδιοίκηση, ελάτε εδώ όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλό του τόπου. Γιατί επειδή έχω περάσει και από την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, η πρώτη βαθμό έχει πιο άμεση σχέση με το δημότη. Είναι αυτή που θα καλέσει, είναι αυτή που θα συνεργαστεί μαζί του και μαζί με τη δευτέρου βαθμού θα φέρουν ένα αποτέλεσμα. Κυρία Δουλγεράκη, έχει δρόμο ακόμα ο πρωτογενής τομέας. Έχει δρόμο ακόμα η οργάνωση. Έτσι φτάσαμε και πέρυσι στη δακοκτονία την επιτυχημένη. Με τη συνδρομή του παραγωγού όλοι συνεργαστήκαμε. Τα υπηρεσιακά μας στελέχη, οι εργολάβοι, όλοι. Γιατί υπήρχε ένας άνθρωπος που είχε το αντικείμενο, που γνώριζε το αντικείμενο και είπε ελάτε εδώ όλοι μαζί για το καλό της Κρήτης. Κύριε Γουδιτσανάκη, νομίζω συνεργάστηκαν πολύ περισσότερο οι ίδιοι οι παραγωγοί, γιατί όταν γινόταν και εκείνα τα καλέσματα που έλεγαν ότι όπου δεν έχει φτάσει η δική μας η βοήθεια και η αρρωγή, όπου εσείς πιστεύετε, γιατί αν θυμάμαι καλά πρέπει να πήγατε και σε έκτο ψεκασμό σε κάποιες περιοχές, όπου βλέπετε ότι κάτι δεν πάει καλά, κοιτάξτε μονοθεματικά το πήγαμε σήμερα, αλλά είναι και ένας τομέας για όπως είστε που αν μη τι άλλο σας απασχολεί τα μάλες σας από τη δική σας την πλευρά, είσαστε εκείνοι οι οποίοι λέγατε πάρτε και εσείς την ψεκαστήρα και πηγαίνετε να ψεκάσετε, και νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε βάση πάντα με τα δικά σας τα λεχθέντα, ότι ήταν σωτήριο, έτσι. Κυρία Δουλγεράκη, ίσως γιατί εγώ ήξερα με αυτή τη συνεργασία, με αυτόν τον έκτο ψεκασμό και τον πέμπτο, την επανάληψη του ψεκασμού, γιατί είναι σημαντικό να έχει κάποιος που είναι σε αυτό το αντικείμενο και τη γνώση. Θέλει εμπειρία, θέλει όμως και τη γνώση. Ποτέ δεν έγινε έκτος ψεκασμός στην Κρήτη και το λέω αυτό δημόσια γιατί το γνωρίζω. Άρα είναι σημαντικό ότι μαζί με τη συνδρομή όλων και του Περιφερειάρχη μας, που όταν του έκανα την πρόταση να πάμε σε πέμπτο έκτο ψεκασμό είπε προχώρα, κάτι άλλο δεν ανταλλάξαμε, και είναι και σημαντικό ότι φτάσαμε σε αυτό το προϊόν. Αυτό το προϊόν έβλεπα κι εγώ από την αρχή της σεζόν και έλεγα ότι ο παραγωγός θα πρέπει να το πάρει. Αυτό το προϊόν που και οι συγκυρίες το φέραν έτσι μαζί με την πλούσια εσοδιά, το οποίο πραγματικά πουλιέται σε τιμή χρυσάφι, έτσι δεν είναι? Είδατε λοιπόν πως τελικά όταν έχεις τη γνώση, την εμπειρία, την αγωνία για τον τόπο και με πολύ σκληρή δουλειά μπορείς να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα που νομίζω ότι η περισσότερη παραγωγή, ναι, όταν ανέλαβα αυτή την ευθύνη, γιατί υπόθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο η κυρία Δουλγεράκη ότι με το που ρίχνουμε την ευθύνη στους παραγωγούς, εγώ μίλησα για συνδρομή όπως τους είπα στο Περιφερειακό, δεν μίλησα για ανάληψη ευθύνη. Στην ανάληψη ευθύνη την είχα εγώ, κυρία Δουλγεράκη, και ήξερα πολύ καλά σαν, πολιτικό πρόσωπο εννοείται. Σαν πολιτικό πρόσωπο με τη συνεργασία όλων των στελεχών, σαν πολιτικό πρόσωπο, αυτό εννοώ. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποχαιρετήσω. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα από κάθε προγραμματισμό υπάρχουν και εκείνες οι άλλες οι δικλείδες ασφαλείας, έτσι ή αλλιώς, για τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν πράγματα που πρέπει να είμαστε πολύ πολύ υποψιασμένοι. Δηλαδή λέω πάρα πολύ απλά, όταν βγήκαμε από αυτή την πολιτική, από το ή την οδηγία ή τέλος πάντων αυτή την προσπάθεια από το αγρόκτημα στο πιάτο, πάνω εκεί τσιμπήθηκε αυτό που λέει η επισήμανση των τροφίμων, οι αλλαγές, τα λιπαρά και όλα τα υπόλοιπα έχουν αναδειχθεί κατά κόρον, δεν έχω το χρόνο να τα αναφέρω. Ρωτάω όμως και κάτι άλλο, διότι πριν από λίγο είπατε ότι ξέρετε θα πάμε κάπου ή θα μας πάνε κάπου και πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι που λέμε, γιατί θα το δούμε παρακάτω, ευφυή γεωργία. Θέλετε να πείτε ότι και πάλι μέσα από αυτό εδώ το ευφυή γεωργία πρέπει να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες, το τελευταίο που ρωτάω. Κυρία Δουλγεράκη, πάντα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν ανακοινώσει οτιδήποτε κάνει μία προδημοσίευση.
Ναι. Θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Θα πρέπει να είναι άνθρωποι που ξέρουν να χειρίζουν τα πράγματα, που έχουν γνώση για να μπορούν να αντιλαμβάνονται. Γιατί θα σας πω και θα κλείσω και εγώ με αυτό. Όταν ανακοινώθηκε η στρατηγική, ρώτησα πολλούς συναδέλφους. Όλοι μου λέγανε ότι δεν θα εφαρμοστεί. Όμως αυτό θα εφαρμοζόταν, θα μας ερχόταν μετά από 2 χρόνια και θα κατατάσσαμε το ελαιόλαδο στη C κατηγορία και την Coca-Cola την πράσινη στη B. Αυτά δεν είναι λίγα βήματα, είναι σημαντικά βήματα. Κανείς μας δεν πίστευε ότι θα αλλάξει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η στρατηγική θα ήταν με την επισήμανση και το ελαιόλαδο στη C τώρα ψηφισμένη. Η Κρήτη αυτό κατάφερε. Η Κρήτη έβαλε, βγήκε μπροστά από όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τις ελληνικές. Λοιπόν, εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Όλα να πάνε καλά, κυρία Χουδετσανάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και στους ακροατές σας.